Λοιπόν, είδαμε σήμερα και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στα πλακοσκεπή τμήματα του Κηφισού. Εμείς λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί πράγματι μιλάμε για το ποτάμι, γιατί δεν είναι ούτε αγωγός, ούτε ρέμα. Είναι ποτάμι ο Κηφισός που παροχετεύει το 70% των υδάτων της Αττικής και δεν έχει μπει κανένας. Χρόνια φωνάζουμε να καθαρίσει και να ελέγξει σε τι κατάσταση βρίσκεται από την άποψη της στατικότητας αυτό το μεγάλο έργο από τότε που φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε και παραδόθηκε το 2003 πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα και πέρυσι που φωνάζαμε, θυμάστε, μέχρι και διαδηλώσεις κάναμε τα προηγούμενα χρόνια για αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα για τα κομμάτια που αφορούν τους Αγίους Αναργύρους, τον Κόκκινο Μήλο. Ναι, υπήρχε έγκριση για προσφυγή σε διαπραγμάτευση. Ξεκίνησε 31 Οκτώβρη 2023. Η σύμβαση υπογράφτηκε με την ιδιωτική εταιρεία 1η Αυγούστου, μετά από 9 μήνες, προκειμένου να καθαριστούν εντός τριμήνου στην καρδιά του φθινοπόρου. Με την επικίνδυνη κατάσταση που και εσείς ομολογείτε, και εμείς ασφαλώς δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανθρώπινη ζωή, ούτε την ασφάλεια των εργαζομένων που κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Όμως επειδή δένεται και με το προηγούμενο που ρώτησε ο κύριος Μουζάλας, το έργο πρέπει να τελειώσει σε 3 μήνες. Το έργο πρέπει να καθαριστεί σε 3 μήνες. Και επειδή είμαστε πονηρεμένοι, κανένας δεν είναι χθεσινός, διαβάζουμε τα δημοσιεύματα σήμερα, τα οποία αναπαράγουν όλα τα γνωστά επιχειρήματα των εταιριών. Ένα από τα περισσότερα είναι αστεία για να παίρνουν τις παρατάσεις. Ένα από αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι ότι το κυριότερο πρόβλημα στον καθαρισμό του Κηφισού είναι η ύπαρξη νερού. Αδιανόητο, ε! Σε ποτάμι να υπάρχει νερό. Δηλαδή η εταιρεία που ανέλαβε να καθαρίσει τον Κηφισό, το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η ύπαρξη νερού 80 εκατοστών. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτά. Το έργο πρέπει να τελειώσει σε 3 μήνες. Γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων μας. Όλου του λαού της Αττικής. Λοιπόν, σε 3 μήνες πρέπει να τελειώσει. Είναι 1,2, μπορεί να φτάσει 1,5 εκατομμύριο που πήρε η ιδιωτική εταιρεία. Θα τελειώσει το έργο. Θέλουμε να εντοπίσουμε ορισμένα ζητήματα. Στα μη σκεπασμένα επίσης υπάρχει πρόβλημα σε πολλά σημεία, όπως είπε τώρα ο Πρόεδρος, όπως αποκάλυψε η γνωστή ομάδα σπηλαιολόγων που έκανε την επιτόπια έρευνα. Υπάρχουν λίμνες με απροσδιόριστο βάθος μέσα, προβλήματα στατικότητας και άλλα προβλήματα. Όμως το πιο κρίσιμο είναι ότι από τότε που παραδόθηκε το έργο, από το 2003, η ορεινή όγκη για πρώτη φορά στην Αττική είναι ολοσχερός καμένη. Και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει σε ένα έντονο φαινόμενο τι θα κατέβει από το βουνό. Εμείς ρωτάμε συγκεκριμένα τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει όχι μόνο για το Κηφισό, αλλά και σε αυτά, από αυτά που πέφτουν στον Κηφισό. Θυμάστε, ρωτήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που κάναμε στο Μενίδη, τι γίνεται με το ρέμα της Εσχατιάς που εκβάλλει στον Κηφισό. Απάντηση δεν πήραμε. Ούτε ο Δήμαρχος που ήταν εκεί παρόν είπε κάτι για ένα έργο που περνάει από το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης του. Πότε θα τελειώσει? Ρέμα Χελιδονούς, δεύτερο. Επίσης εκβάλλει στον Κηφισό. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίναμε μελέτη, μπορούμε να την ονομάσουμε και έτσι. Γιατί είναι η ίδια μέθοδος που είχαμε και στον Κηφισό, δηλαδή τσιμέντο, κόψιμο δέντρων και μετατροπή ενός ρέματος σε τσιμεντένιο αγωγό. Δεν είναι μελέτη αυτό το πράγμα, ούτε αποτελεσματικό είναι. Αλλά τέλος πάντων εγκρίθηκε και αυτή η μελέτη. Το 2021 εγκρίθηκε. Έχει πάρει μέχρι σήμερα, όπως ρώτησε και ο κύριος Μουζάλας, 5-9 μήνες παρατάσεις. Έχει πάρει η μελέτη. Ακόμα το έργο δεν έχουμε δει τίποτα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το σημείο που πέρυσι τέτοιο καιρό
είχε επισκεφτεί μετά τον Ντάνιελ ο υπουργός ο κύριος Κικίλιας με στυλ κομάντο και ανεβοκατέβαινε πάνω στα χώματα για να ελέγξει αν είναι καθαρισμένο το τμήμα του Κυφισού. Τρίτο θέμα. Μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δυτικής Αθήνας. Και εδώ όλα εκβάλλουν στον Κυφισό, ακόμα και τα έργα που γίνονται από το Χαϊδάρι. Εκβάλλουν στον Κυφισό. 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε το 2018 η μελέτη, όχι τα έργα. Ακόμα αγνοείται. Μπορείτε να μας πείτε σε τι φάση είναι η μελέτη. Σε πόσα χρόνια θα είναι έτοιμη η μελέτη. Ακόμα και με αυτά τα που είπε και ο Περιφερειάρχης, τα μακροπρόθεσμης και βραχυχρόνιας εκμίσθωσης. Πώς το είπατε. Ορίμανσης. Λοιπόν, τέσσερα. Το έργο της κατασκευής αγωγών ομβρίων στους δήμους Νίκαιας, Ρέντι, Κορυδαλού. Θυμάστε πέρυσι για να πάμε στο Κερατσίνι. Περάσαμε όλοι γιατί έβρεχε. Περάσαμε όλοι κάπως στις λίμνες. Λοιπόν, 18 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Περιμέναμε να ξεκινήσει το 2020. Μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Ο εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος. Και παρότι τον κηρύχθηκε έκπτωτος, ναι, τον πληρώνουμε και κάτι σταλίες. Δημήτρη, κάτι σταλίες τον πληρώνουμε. Οι σταλίες είναι γνωστές. Έχει το σκαπτικό μηχάνημα εκεί, περιμένει και πληρώνεται για το σκαπτικό μηχάνημα που περιμένει. Λοιπόν, αυτό τι αποδεικνύει. Ότι κόφτες υπάρχουν για όλα. Για τις υπηρεσίες υπάρχουν κόφτες, για τα κονδύλια υπάρχουν κόφτες, για τους μισθούς υπάρχουν κόφτες, για τις συντάξεις υπάρχουν κόφτες, για τον εργολάβο κόφτης δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο. Κυρία Αντωνάκου, μη διαμαρτύρεστε, δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο. Να σας πω ένα ακόμα, επειδή διαμαρτύρεστε. Το ρέμα, ναι. Το ρέμα Κόρμπι, στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένης. Προϋπολογισμού 20 εκατομμύρια. Και αυτό κάποια χρόνια περιμένουμε να τελειώσει. Λοιπόν, και εδώ ο εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος. Και εδώ πληρώνεται σταλίες ο εργολάβος. Εδώ είναι και η πρωτοτυπία. Έχει κάνει και μήνυση σε 6 υπαλλήλους της περιφέρειας γιατί λέει δεν το βοηθήσα να τελειώσει το έργο. Λοιπόν, πέρυσι... Σας παρακαλώ. Ναι. Ηρεμία. Όλα θα τα συζητήσουμε. Ηρεμία. Θα βρείτε εκτός Αθήνας. Στον Πειραιά, τι, εδώ ήρθατε στην Αθήνα να τα λύσετε. Πάμε λοιπόν, μην ενίσταστε κυρία Αντωνάκου, μην ενίσταστε. Πέρυσι μετά τον Ντάνιελ, ακούστε. Πέρυσι μετά τον Ντάνιελ και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, μπήκε έντονα και στην Αττική για ακόμα μια φορά, όχι πρώτη φορά, μπήκε για ακόμα μια φορά το ερώτημα σε όλους αν η Αττική είναι θωρακισμένη για ένα τέτοιο ή αντίστοιχο φαινόμενο. Αυτό όλους πρέπει να τους προβληματίζει. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι και μάλιστα δεν λύνεται με επικοινωνιακά παιχνίδια αυτό το ζήτημα. Όπως πέρυσι για παράδειγμα, ο κύριος Κικίλιας ανακήρυξε τους 24 δήμους που συνορεύουν με τον Κυφισό σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής κινητικότητας. Τι σημαίνει αυτό, κανένας μας δεν κατάλαβε. Αλλά οι Δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση, ρωτάγαν όλοι μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να κάνουμε κάτι, να φύγουμε όταν βρέχει, να πάμε πού. Κανένας δεν κατάλαβε. Αυτό είναι επικοινωνιακό ή δεν είναι. Και επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, δεν θα πω περισσότερα, να πω μόνο κάτι διασκεδαστικό, το οποίο όμως εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα πέρα από το διασκεδαστικό. Γιατί πριν έρθει η καταστροφή, μπορούμε να λέμε πολλές κουβέντες, μετά είναι το θέμα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάρουμε τώρα μέτρα από τώρα. Λοιπόν, εμείς φωτογραφίες, βίντεο, σε αυτό εδώ το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Να θυμίσω μόνο τα περσινά, μην πάω τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο το 2023. Έχουμε δει μπουλντόζες. Παρεπτόντως, ψάξτε τη να δείτε, είναι η ίδια μπουλντόζα και ο ίδιος οδηγός που καθαρίζει. Πάντα μία εκβολή του Κυφισού. Πέρυσι καθάριζε τη Νέα Φιλαδέλφια, η μπουλντόζα. Λοιπόν, έχουμε δει ακόμα και τον, Περιφερειάρχη, όχι να κατεβαίνει με γαλότσα και ρετσινάδα, αλλά με 4x4 να μπαίνει μέσα, να περνάει το πλακοσκεπί όλο. Δεν ξέρουμε πώς πέρασε και αυτό το κομμάτι που λέει 600 μέτρα βγάλανε 1.700 τόνους μπάζα. Πώς το πέρασε, είναι καλός οδηγός. Λοιπόν, και στην επιστροφή για το γραφείο
και ένα αμάξι που μείνει από λάδια πάνω στην Εθνική να το φορτώνει γι' αυτό. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Λοιπόν, όμως, ο παρονομαστής είναι ότι υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση για την ώρα της καταστροφής, για να είναι πολιτικά καλυμμένα τα νότα, και το κυριότερο, που αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, στην ώρα της καταστροφής να ρίχνεται η ευθύνη στους πολίτες, ότι αυτοί φταίνε, αυτοί πετάγανε σκουπίδια στα ρέματα, αυτοί χτίζανε πάνω στα ρέματα κτλ. Κτλ. Για να καλυφθεί η ανυπαρξία, στην κυριολεξία, αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής. Αυτό πρέπει να αλλάξει.